Καταδικάστηκε με ποινή φυλάκιση δύο ετών και τριών μηνών χωρί αναστολή ο 48χρονο που ξυλοκοπούσε την ηλικιωμένη μητέρα του. Ο κατηγορούμενο επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα και δια τη συνηγόρου του ζήτησε να διαταχθεί ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρίο. Όπω το δικαστήριο ενέκρινε ότι δεν πρόκειται για έλλειψη καταλογισμού. Στηριζόμενη σε μπαστούνια και με εμφανή σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα τη, η 75χρονη μητέρα περιέγραψε στο δικαστήριο το δράμα που βίωνε στο σπίτι λόγω τη συγκατοίκηση με τον γιο τη. Μου έχει κάνει Μαύρη τη ζωή, ήμουν 80 κιλά και έλειωσα. Τα κάνει αυτά γιατί είναι τρελό και παίρνει και ναρκωτικά. Εκείνο που θέλω είναι να τον αποβάλω από το σπίτι, δεν τον μπορώ άλλο πια. Εγώ φώναζα βοήθεια, καταλαβαίνει πολύ καλά. Δεν τον κρατάνε στο ψυχιατρίο, τον έχω σπίτι μου και με ξυλοφορτώνει ανελειπώ. Εκφωνώντα την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, η πρόεδρο, απευθυνόμενη στο 48χρονο, είπε: Θα πάτε στη φυλακή να ηρεμήσετε και εκεί θα λαμβάνετε την αγωγή σα. Η ποινή δεν ανεστάλλει, καθώ ο κατηγορούμενο δεν πληρούσε τι προποθέσει του νόμου. Έχοντα αλλεπάλληλε καταδίκε για παρόμοιε οι άλλε πράξει, ενώ στο παρελθόν εξέτησε ποινή στι φυλακέ.